Αγαπητοί τηλεθεατές, χαίρετε. Εδώ είμαστε με την εκπομπή μας «Μας ρωτάτε, απαντάμε» και απαντάμε στα ερωτήματα που εσείς θέτετε στο τηλέφωνο 2241-065-160. Είναι το τηλέφωνο της συχνότητας του Θάρη, όπου εκεί καταθέτετε το δικό σας ερώτημα, το δικό σας θέμα προς συζήτηση και εμείς καλούμαστε πάντοτε, θέλω να πιστεύω, με αγιοπατερικό και αγιογραφικό λόγο να το αναπτύξουμε, να το συζητήσουμε και αν δεν γνωρίζουμε, να πούμε ευγενικά ότι δεν το γνωρίζουμε, πρέπει να αποτανθείτε και να συμβουλευτείτε πρωτίστως στο γέροντα πνευματικό σας, αλλά και άλλους πατέρες οι οποίοι και λαϊκούς ασφαλώς θεολόγους, οι οποίοι γνωρίζουν και είναι κατηρτισμένοι σε σχέση με εμένα. Θέλω να ξεκινήσω τη σημερινή τηλεοπτική εκπομπή με ένα θέμα που έχει να κάνει, υποσχέθηκα την περασμένη φορά, σας προλαμβάνω, το θυμάμαι. Σας είχα υποσχεθεί ότι επειδή σας ψυχοπλάκωσα την περασμένη εκπομπή «Μας ρωτάτε» την περασμένη εβδομάδα, αυτή τη φορά δεν θα αναφερθώ σε ψυχές μεταθάνατων και σε έτσι δεν θα αναφερθώ σε τέτοια, διότι σας ψυχοπλάκωσα και θέλω να σας πω κάτι ευχάριστο. Θα σας πω λοιπόν κάτι πιο ευχάριστο, αφού πρώτα όμως θα μου επιτρέψετε να κάνω μία σύντομη νήξη, πάλι σε τέτοια θέματα, σύντομη όμως νήξη. Γιατί όμως λέγω ότι στην ουσία είναι σαν να διατηρώ την υπόσχεσή μου. Γιατί? Διότι αυτά τα θέματα, αγαπητοί τηλεθεατές, πρέπει έστω ολίγον επολίγον, σιγά σιγά, πρέπει να μας γίνουν οικεία. Να μην φοβόμαστε να συζητούμε τα θέματα πέραν του τάφου. Τι διαβάζουμε στη Σοφία Σιράχ? Μιμνήσου τα έσχατά σου και στον αιώνα ούχα μαρτήσεις. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά, κατά το δυνατόν, να αποκτήσουμε μία κατά το δυνατόν πάντοτε εξοικείωση με την έννοια αυτή της ζωής μετά θάνατον, της πραγματικής ζωής της αιωνίας. Θέλω να ξεκινήσω με μία συνήθεια. Τι είναι αυτό που μεταποιεί μία ενέργεια περιορισμένης εμβέλειας σε συνήθεια? Το γεγονός ότι επαναλαμβάνεται. Είναι λοιπόν μία επαναλαμβανόμενη ενέργεια και πράξη, δηλαδή συνήθεια πλέον, και ανήκει στις κακές συνήθειες, δεν είναι ευσέβη αυτό. Φαντάζομαι πολλοί το βλέπετε και πολλοί ενδεχομένως από εμάς να το έχουμε πράξει. Συνηθίζεται όταν έχουμε μνημόσυνο δικού μας ανθρώπου, κυρίως στα 40 και στο χρόνο το κάνουμε συνήθως, να γίνεται ένα τηλεφωνικό προσκλητήριο. Βέβαια τώρα εν 100 περιστάσεων δεν μπορούμε να γίνεται αυτό το προσκλητήριο, διότι υπάρχει ο περιορισμός ως προς την προσέλευσή μας στη Θεία Μυσταγωγία, αλλά λέω εν γέννη, γενικότερα, όταν με το καλό δώσει ο Θεός και αρθούν τα μέτρα. Συνηθίζεται να γίνεται ένα προσκλητήριο καλεσμένο τηλεφωνικό και μάλιστα κάποιοι από εμάς που έχουμε, θα λέγαμε, την γενική εποπτεία του μνημοσύνου, δηλαδή η σύζυγος για τον σύζυγο και αντίστροφα, να απαιτούμε, να προτρέπουμε, πολλές φορές δεν είναι υπερβολή, και να απαιτούμε από συγγενείς μας και μάλιστα πρώτου βαθμού να έρθουν στο μνημόσυνο και μάλιστα να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων του Παναγίου Σώματος και Αίματος του Χριστού μας, γιατί τους προτρέπουμε και τους στην ουσία επιβάλλουμε να κοινωνήσουν για το καλό της ψυχής του και κοιμημένου. Δεν το έχετε ακούσει? Πολλοί το κάνουμε κιόλας. Συνηθίζεται αυτό στα χωριά και στα νησιά μας, αλλά και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Για το καλό λοιπόν δεν γίνεται να κάνω μνημόσυνο του πατέρα μου και να μην κοινωνήσουν τα παιδιά μου, τα ξαδέλφια μου, οι συγγενείς μου. Δηλαδή τους προτρέπω τηλεφωνικά και διαζώσεις και τους λέγω θα κοινωνήσεις, ετοιμάσου να κοινωνήσεις. Μοιράζω δηλαδή συγχωροχάρτια. Λοιπόν, αυτό γιατί δεν είναι σωστή και ορθόπρακτη κίνηση? Είναι ή δεν είναι? Το λέγω, δεν είναι. Θέλει πολύ προσοχή και αυτό το ζήτημα. Γιατί δεν είναι σωστό να γίνεται αυτό? Διότι συνήθως, τις περισσότερες φορές, όχι όλες, δεν είμαστε απόλυτοι σε κανένα ζήτημα. Θέλω να πιστεύω τουλάχιστον. Συνήθως όμως τις περισσότερες φορές, και αυτές φοβούμαι ότι είναι η πλειονότητα των περιπτώσεων, όσοι προσέρχονται να κοινωνήσουν των αχράντων μυστηρίων, είναι ακατήχητοι και προετοίμαστοι. Και πώς φαίνεται ότι είναι ακατήχητοι και απροετοίμαστοι? Από τον τρόπο που προσέρχονται.
από τον τρόπο που είναι ενδεδειμένοι. Μα θα μου πείτε, κύριε Λυκούδη, σε αυτά θα μείνουμε? Στον τρόπο που κάποιος δίνεται δεν θα μείνουμε σε αυτά? Τούτη την ώρα όμως δεν μιλώ σε ανθρώπους που σκέπτονται να έλθουν και να μην έλθουν στην εκκλησία. Δεν θα το έλεγα ποτέ σε αυτούς τους ανθρώπους. Θα τους έλεγα, εσείς ξέρετε πώς θα έρθετε. Η εκκλησία δεν λέγει ποτέ πώς θα έρθετε. Τώρα όμως έχω την αίσθηση ότι μιλώ σε ανθρώπους που καλλιεργούν την αρετή και διαπράττουν και καλλιεργούν έναν πνευματικό αγώνα. Λοιπόν, από τον τρόπο λοιπόν που κάποιος εισέρχεται, τον τρόπο ένδυσης που εισέρχεται στο ναό, πολύ δε περισσότερο, αυτό έχει αξία στα μάτια μου, πολύ δε περισσότερο από τον τρόπο, όχι μόνο από τον τρόπο ένδυσης, από τον τρόπο που προσέρχονται και συμμετέχουν, αν συμμετέχουν, στα τελούμενα εντός της Θείας Λειτουργίας. Λοιπόν, αντιλαμβάνεται κανείς, χωρίς να κρίνουμε πρόσωπα, αντιλαμβάνεται ότι συνήθως αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν ζώσα σχέση με την Εκκλησία. Τι τους επιβάλλεται λοιπόν και τους προτρέπεται να κοινωνήσουν? Γιατί το κάνετε αυτό το κακό εις τους συγγενείς όταν έχετε μνημόσυνο? Θα μου πείτε, μα αν κάποιος έχει πνευματικό, αυτόν άλλη συζήτηση. Αλλά όταν ξέρετε ότι κάποιος δεν έχει πνευματική ζωή, γιατί του επιβάλλεται να κοινωνήσει των αχράντων μυστηρίων και παίρνετε το κρίμα στο λαιμό σας? Θεωρείτε ότι έτσι βοηθάτε η ψυχή του για κοιμημένου? Δεν έχει καμία βοήθεια, μάλλον και ζημία έχει. Μάλλον και ζημία, διότι ένεκα του ονόματος και της μνημόνευσής του, διότι σε αυτόν δεν ανατείνονται όλα. Η αναγωγή σε εκείνον δεν πηγαίνει. Τι λέτε, έλα να κοινωνήσεις για τον πατέρα, για το θείο, για τον παππού σου, έλα να κοινωνήσεις, λέτε, στα νύψια και στα εγγόνια σας. Και έρχονται λοιπόν, παιδιά, και υπάρχει και αυτό το χαρακτήριστο. Βλέπετε, είμαι ευγενικός εις τους χαρακτηρισμούς. Λέγω απλώς αχαρακτήριστο. Υποκανονικές, λέγω πάντοτε, λατρευτικές και λειτουργικές συνθήκες, όχι αυτή την περίοδο. Να τελειώνει, να έρχεται το πέρας, να τελειώνει, να ολοκληρώνεται η Θεία Λειτουργία στις 10 το πρωί, μια Κυριακή για παράδειγμα, και να βλέπουμε να ξεκινάει το μνημόσυνο 11 παρατέταρτο. Και όταν τελειώσει η Θεία Λειτουργία, κάποιοι να καθυστερούν να παραμένουν μέσα στο ναό, αρχίζει εκεί το καφενείο, πώς πέρασε την εβδομάδα. Ευτυχώς που αυτές τουλάχιστον είναι λίγες οι περιπτώσεις που συμβαίνει, δεν είναι τόσο καλλιεργημένες. Ξεκινάει λοιπόν εκεί η συζήτηση του καφενείου, αρχίζουν τα γέλια, γι' αυτό και λέγει ο λαός, δεν υπάρχει γάμος χωρίς κλάματα και κηδεία χωρίς γέλια. Αρχίζουν λοιπόν εκεί πρώτου μνημοσύνου, εκεί του χώρου που είναι το σιτάρι, αρχίζουν λοιπόν τα γέλια και οι ειρωνίες και όλα αυτά τα πειράγματα. Λοιπόν, και περιμένουμε τώρα πότε θα δώσει και θα ενσκύψει η κάθε αυτού μεγαλειώτης να έρθει και να ξυπνήσει στις 10 η ώρα από το κρεβάτι του, για να έρθει στις 10.30 και στις 11 παρά να ξεκινήσουμε, να δώσουμε, να ξεκινήσουμε να διαβάσουμε το μνημόσυνο. Δεν το λέγω ούτε κατακριτικά, δεν το λέγω με καμία δόση ειρωνίας. Το λέγω με πόνο ψυχής ως μια πραγματικότητα η οποία δεν εκφράζει ευσέβεια. Γι' αυτό λοιπόν δεν μπορούμε να πηγαίνουμε στον ιερέα και να λέμε τι ώρα να γράψουμε στο μνημοσυνόχαρτο για το μνημόσυνο. Και λέγει ο ιερέας, ξεκινάει όρθρο στις 7 το μνημόσυνο, τι ώρα θα το βάλουμε, τι ώρα θα γράψετε, να μην έρθουν οι προσκεκλημένοι? Φτάσαμε στο σημείο να υπάρχουν προσκεκλημένοι στη Θεία Λειτουργία. Φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, ακούστε τώρα τι γίνεται θεολογικά. Όταν υπάρχει προσκεκλημένος εντός της Θείας Μυσταγωγίας, όλος αυτός ο τρόπος ύπαρξης γίνεται, μεταπείται σε μια ιδιωτική κατάσταση. Δηλαδή, είναι ένας χώρος που πηγαίνω, ο ναός που θα πάω, και γίνεται κάτι το οποίο είναι πολύ προσωπικό, είναι το μνημόσυνό μου, είναι το μνημόσυνο των δικών μου ανθρώπων. Οι άλλοι τι είναι? Γι' αυτό και αν έχετε δει ευσεβείς λειτουργοί, δεν ξεχωρίζουν το μνημόσυνο, δηλαδή οι άλλα μνημόσυνα, τα διαβάζουν όλα μαζί. Εκτός και αν επιμένει αυτός που έχει το μνημόσυνο και θέλει ξεχωριστά. Δεν το ξεχωρίζουν, τα διαβάζουν όλα μαζί, διότι ένα είναι το σώμα της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Ξέρετε, δεν έχουμε φατρίες μέσα στο σώμα της Αγίας μας Εκκλησίας. Εγώ με τους δικούς μας ή με τους δικούς σου. Και υπάρχει αυτό επίσης το χαρακτήριστο, να υπάρχουν 3 και 4 μνημόσυνα.
Θα μου πείτε υπάρχουν πρακτικές ανάγκες, διότι υπό κανονικές συνθήκες πώς θα φύγει όλος αυτός ο κόσμος να πάει να πιει καφέ μετά στο πνευματικό κέντρο. Αντιλαμβάνομαι ότι θα υπάρχουν και πρακτικές ανάγκες. Αν όμως υπάρχει καλή διάθεση, θα τις συζητήσουμε και θα τις λύσουμε. Όχι όμως για χάρη του καφέ, για να βρει ο άλλος χώρο να πιει τον καφέ του, να χωρίσουμε το σώμα της μίας Αγίας Εκκλησίας σε φατρίες, το μνημόσυνό μου, το μνημόσυνό σου, το μνημόσυνό του και καληνύχτα. Δεν γίνεται έτσι. Πρέπει να τα ξαναδούμε τα ζητήματα τα πνευματικά, να τα βάλουμε σε μία αρχή. Και μόνο το γεγονός, ακούστε, θα μου πείτε δεν πρέπει να ενημερωθούν οι συγγενείς, σαφέστατα. Αλλά το λέγω όμως θεολογικά, και μόνο το γεγονός ότι προσκαλούμε τους δικούς μας ανθρώπους να έρθουν εις τον ναό για το μνημόσυνο, αυτό σημαίνει ότι διαχωρίζουμε την ενορία και το πείμνιο στους δικούς μας και στους άλλους. Και γι' αυτό είπα πριν και δεν το ολοκλήρωσα, όταν υπάρχουν πολλοί ευσεβείς λειτουργοί, πάμπολοι, η πλειονότητα, η συντριπτική, οι ιερείς και οι αρχιερείς μας, υπερβαίνουν αυτούς. Ένεκα της αγάπης του γλυκητά του Ιησού και του ποιμνίου, υπερβαίνουν. Και έχουν και τα σφάλματά τους. Και έχουν βέβαια και τις αστοχίες τους. Άνθρωποι είναι και εκείνοι. Τι θα κάνουμε, τους σταυρώσουμε? Ας σταυρώσουμε εμείς τους εαυτούς μας και ας αφήσουμε το τιμημένο ράσο να κάνει αυτά που κάνει. Λοιπόν, η συντριπτική πλειονότητα λοιπόν αρχιερέων και ιερέων μας αγωνίζεται φιλαρέτος και οσιακός. Ακούστε τώρα. Υπάρχουν λοιπόν πάμπολοι ευσεβείς αρχιερείς και ιερείς. Αναφέρομαι τώρα εις τους σεβαστούς ιερείς μας, πρεσβυτέρους, οι οποίοι τι κάνουν? Δεν διαχωρίζουν το μνημόσυνο από τη Θεία Λειτουργία. Κάνουν αυτομάτως απόλυση και ξεκινούν το μνημόσυνο. Δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο η Θεία Λειτουργία, λέμε διευχών, και μετά από μισή ώρα ξαναθυμόμαστε ότι υπάρχει το μνημόσυνο και άντε μετά ευλογητός, μετά από μισή ώρα. Καταλάβατε δηλαδή? Και υπάρχει αυτό, το λέγω όσο πιο ευγενικά μπορώ. Δεν χαρακτηρίζομαι και ιδιαίτερα ευγενής, αλλά το λέγω όσο πιο ευγενικά μπορώ μέσα από το λεξιλόγιο μου. Υπάρχει αυτό το αχαρακτήριστο, το τονίζω. Να βλέπετε ανθρώπους και αδελφούς μας εν Χριστώ, ουρανοπολίτες εν δυνάμει, οι οποίοι να προσέρχονται αγουροξυπνημένοι στις 10 και 20, διότι το μνημόσυνο θα ξεκινήσει 10 και μισή. Εκείνη την ώρα δεν υπάρχει ούτε αντίδωρο. Ούτε αντίδωρο. Έχουν τελειώσει όλα από τις 10. Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε ότι πρόκειται εκεί για μία φιέστα. Δηλαδή για κάτι, συγχωρέστε μου έτσι τον όρο, τον ξενικό, είναι για μία, να το πω ή να μην το πω. Θα το πω και ελπίζω να μην με παρεξηγήσετε. Για ένα θεατρικό δρόμενο, ως λέγω πάντοτε. Με όλο το σεβασμό στο επάγγελμα των ηθοποιών. Πρόκειται για ένα θεατρικό δρόμενο. Ποιοι είναι οι σκηνοθέτες και οι πρωταγωνιστές? Εμείς που τελούμε το μνημόσυνο. Διότι ο ιερέας μας δεν θέλει να μείνει μέχρι τις 11-11.30 επειδή εμείς θέλουμε να κάνουμε το μνημόσυνο στις 11. Και βέβαια δεν μπαίνω στη διαδικασία, τα έχουμε συζητήσει παλαιότερα, να κάνουμε το μνημόσυνο επί του τάφου ως ένα τρισάγιο. Αφήστε τα αυτά. Ούτε να πάμε σε ένα καφενείο, μου έλεγε κάποιος. Βέβαια εκεί η κατάσταση ήταν ζωφερά γενικότερα, δεν θα την ανοίξω τη συζήτηση. Όπου πήγαιναν και έκαναν το μνημόσυνο, ένα κοινωνικό μνημόσυνο σε ένα καφενείο. Ούτε εκκλησίες ούτε τίποτα. Μαζεύονταν σε ένα καφενείο και να είχαμε να τον κλαίγαμε. Αντιλαμβάνεστε, αυτά λοιπόν τα πράγματα δεν είναι σοβαρά. Όχι μόνο στερούνται ευσεβίας, αλλά ούτε και αυτής της ανθρωπίνης λογικής δεν μπορεί να πει κανείς ότι έρχονται και διανθίζονται. Θέλει λοιπόν πολύ προσοχή. Έχω την αίσθηση ότι επικοινωνούμε ως πνευματικά αδέλφια χριστιανοί βαπτισμένοι και χρισμένοι στο όνομα της Παναγίας Τριάδος. Εάν δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε στα στοιχειώδη, εάν δεν μπορούμε να ακούσουμε τους πατέρες και ποιμένες της Εκκλησίας μας, θα πει κάποιος, μα κύριε Λυκούδη, ενδεχομένως παλαιότερα να το έχετε θίξει αυτό με τα μνημόσυνα. Ωραία. Ένας ακόμη από τους πολλούς που έθιξαν αυτό το θέμα. Εγώ. Σταμάτησε αυτό να γίνεται? Όχι. Γιατί δεν σταματά? Γίνεται όπως αυτό το αγαπημένο θέμα. Έχει γίνει γραφικό πλέον για μένα. Το αγαπημένο θέμα σε μένα εντός εισαγωγικών μου, το ξεμάτιασμα. Γιατί λοιπόν δεν σταματάει αυτή η κακίστηση, η ανερεθρίαστη στις δική μας ψυχή κατάσταση και συνήθεια με το ξεμάτιασμα? Γιατί δεν σταματά? Γιατί συνεχίζουμε? Δεν τα ακούμε, τα ξανακούμε? Γιατί συνεχίζουμε? Εδώ λοιπόν
πρέπει να αντιληφθούμε όλοι ότι πρέπει να τα ξαναδούμε τα πράγματα από την αρχή. Και έτσι λοιπόν, στο επόμενο μνημόσυνο που θα γίνει, εύχομαι να εφαρμόσουμε, έστω εις το ελάχιστο, όλοι μας, και εγώ και εσείς, να εφαρμόσουμε αυτά τα οποία η Αγία μας Εκκλησία επιτάσσει και διαγορεύει, δηλαδή, συγκεκριμένα, να μην πιέζουμε κανέναν από τους συγγενείς μας, κυρίως το κάνουμε στα νέα παιδιά, στα νύψια, στα εγγόνια, στα παιδιά μας, εκεί μέχρι 25-30, που επειδή συνήθως κάποιοι από τους νέους σε αυτή την ηλικία δεν έχουν σχέση με την Εκκλησία και θεωρούμε ότι αν έρθουν και κοινωνήσουν, για το καλό πρέπει να κοινωνήσεις. Ήτανε θείος σου, ήτανε παππούς, ήταν πατέρας σου. Πρέπει να κοινωνήσεις για το καλό. Μα ποιο καλό? Για το καλό του κόσμου, θα πει κάποιος. Μετά έχω υπερβολή στο ύφος μου που μιλάω για θεατρικό δρόμενο. Αν είναι για το καλό του κόσμου, αν κάποιος πει είναι για το καλό του κόσμου, τότε μιλάω για θεατρικό δρόμενο. Και σταματάει εκεί η συζήτηση. Θέλω λοιπόν να πιστεύω ότι θα τα ξαναδούμε αυτά τα ζητήματα και στο επόμενο μνημόσυνο, όσο περνάει από το χέρι μας, δεν θα πείσουμε και δεν θα προτρέψουμε κανέναν να κοινωνήσει εάν εκείνος δεν έχει προετοιμαστεί. Αν έχει προετοιμαστεί, μην ανησυχείτε, δεν θα κάνουμε εμείς τους διδασκάλους σε κανέναν. Ξέρει από τον πνευματικό του πότε και με ποιο τρόπο θα πάει να κοινωνήσει. Ας αφήσουμε εμείς να κάνουμε τους τροχονόμους εντός της θείας μυσταγωγίας, ποιος θα κοινωνήσει πότε. Έτσι, πολύ προσοχή. Και μάλιστα με στεναχωρεί που βλέπω πολλές φορές και όσοι έχουν το μνημόσυνο την ώρα της θείας κοινωνίας, λέγω πάντοτε υπό κανονικές συνθήκες ομιλώ, όχι τώρα την περίοδο αυτή της καραντίνας, έρχονται πρώτοι να κοινωνήσουν, να προλάβουν, τι να προλάβουν. Όσο κόσμο και να έχει, πώς γίνεται από τον κυρίως ναό να έρχονται πρώτοι να κοινωνήσουν αυτοί που έχουν το μνημόσυνο, αυτό ποτέ δεν το κατάλαβα στη ζωή μου. Πάντοτε πρώτοι. Γιατί? Και έχουμε προετοιμαστεί για να κοινωνήσουμε. Συνδέστε αυτά που λέγω με την προηγούμενη εκπομπή που έλεγα τις προάλλες για την Θεία Κοινωνία που μεταδίδουμε, που ζητούμε από τους ιερείς μας να μεταλάβουν ανθρώπους που ψυχοραγούν κατά πόσον είναι έτοιμοι και ήσαν στη ζωή τους έτοιμοι για να προβούν σε μια τέτοια κίνηση και σε μια τέτοια ενέργεια. Πολύ προσοχή, περισσότερες λεπτομέρειες καθένας και κάθε μία θα συζητήσει με τον γέροντα πνευματικό του και πνευματικό της. Εγώ μέσα από την εκπομπή δίδω ερεθίσματα στα δικά μου τα αυτιά και στα δικά σας ενδεχομένως που κάποιοι από εσάς μπορεί να μην τα γνωρίζετε. Μπορεί, λέγω, ενδεχομένως. Μέσα, αγαπητοί φίλοι και φίλες, μέσα στην Αγία μας Εκκλησία επικρατούν δύο μεγάλες σχολές. Το λέγουμε χρόνια, δεν το λέγω εγώ, το λέγουν οι σύγχρονοι καθηγητές και οι γεροντάδες μας, οι σύγχρονοι διδάσκαλοι της αγιοπατερικής εμπειρίας και αγιότητος, οι πατέρες μας δηλαδή, έρχονται και μας λέγουν ότι μέσα στην Αγία μας Εκκλησία επικρατούν δύο μεγάλες σχολές. Η μία σχολή, σχολές δηλαδή που διδάσκουν το ορθόδοξο φρόνημα. Όμως αυτές οι δύο σχολές έρχονται και συγκρούνται μεταξύ τους, διότι η μία σχολή είναι αυτή που εκεί βρήθη από ζηλωτές, από ανθρώπους χωρίς διάκριση, που είναι έτοιμοι να σε σκοτώσουν για την αγάπη του Χριστού. Αντιλαμβάνεστε ότι δεν μπορούμε να συνεννοηθούμε με αυτούς. Είναι οι πολύ συμπαθοί σε εμένα, όπως λέγω πάντοτε, άνθρωποι του παλαιού ερωτολογίου, οι οποίοι δεν ξέρουν πού πατάνε, όπως λέγω πάντοτε, και πού βρίσκονται. Αναφέρομαι όμως στους ζηλωτές, πολύ προσοχή, σε αυτούς που έχουν δηλαδή τι, να το πω πιο απλά, σε αυτούς που έχουν φανατισμό. Αυτό σημαίνει υπέρμετρη αγάπη στον Χριστό μας, η λατρεία στον Χριστό μας, χωρίς επίγνωση. Αυτό σημαίνει φανατισμός, δηλαδή σημαίνει δεν έχω διάκριση και αν το αναλύσουμε πνευματικά, που δεν είναι τώρα τη στιγμή να το κάνουμε, ενδεχομένως και να μην μπορούμε να το κάνουμε εμείς, εν κατακλείδη όμως σημαίνει ότι λείπει από αυτούς τους ανθρώπους τι, λείπει ταπείνωσης. Όμως είναι πολύ υποκριτικό από την πλευρά μου να συζητώ για τέτοια θέματα και λέγω ότι τους λείπει ταπείνωση. Δεν υπάρχει άνθρωπος ανάμεσά μας που να του πούμε ότι έχει γεμίσει από ταπείνωση. Σε όλους και όλες μας λείπει ταπείνωση. Γι' αυτό είπα ότι δεν είναι σωστό να λέμε εις το ζηλωτισμό εκεί απουσιάζει παντελώς η ταπείνωση. Εκ των πραγμάτων όμως,
εκ των πραγμάτων και εκ των ενεργειών τους, δείχνουν ότι δεν έχουν επίγνωση. Επίγνωση, άνευ επίγνωσης θρησκευτική ζωή σημαίνει εγωισμός και φιλαυτία. Οι Άγιοι Πατέρες το λέγουν, όχι εγώ. Υπάρχει λοιπόν αυτή η σχολή. Το ένα άκρο. Το άλλο άκρο όμως που υπάρχει σήμερα και υπάρχει και μέσα σε εμάς, δηλαδή στην Ορθόδοξη Εκκλησία, με το νέο εορτολόγιο και ημερολόγιο εννοώ. Ποιο είναι αυτό το άλλο άκρο? Είναι αυτή η αστήρευτη και ακατέσχυντη αγαπολογία, ότι όλα επιτρέπονται επειδή ο Θεός είναι αγάπη, έλεγε ένας παππούλης εδώ στην Αθήνα πριν 5-6 χρόνια που τον άκουγα. Έτυχε να τον ακούσω, δεν επήγαινα για να τον ακούσω. Έλεγε λοιπόν ότι ναι, επί του άμβονος. Ναι λοιπόν, ομιλούσε εις το χριστεπώνυμο πλήρωμα σαν έκανε μια δημόσια εξομολόγηση εκείνος προσευχητική, εκείνος μετά του ουρανού. Ναι λοιπόν, θα πούμε στον Χριστό μας, έχω όλα τα πάθη, έχω εκείνο, αλλά είμαι παιδί σου, εσένα αγαπώ, τι να κάνω, εσένα αγαπώ. Καλά, και αυτό τι σημαίνει? Επειδή σε αγαπώ, δηλαδή τι, απενεχοποιούμε από όλα τα πάθη? Τι σημαίνει αυτό? Ξέρετε πόσο εύκολα ο διάβολος λέγει σε αγαπώ? Ξέρετε πόσο εύκολα ο διάβολος λέγει Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος? Συνεχώς το λέγει. Το ελέησον δεν λέει. Το να αναγνωρίζει τη θεότητα και την παντοδυναμία και τη φιλεσπλαχνία του Αγίου Θεού, το γνωρίζει πολύ καλά και το αναγνωρίζει και το καταθέτει για δικούς του βέβαια λόγους, για να διαβάλει κάποιους, για να παραπλανήσει. Αλλά αυτό δεν αρκεί. Δεν αρκεί να λέμε, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, πολλές φορές ακούω καμιά φορά και σε συζητήσεις κατηδίαν, εγώ ανάξιος, ο αμαρτωλός, σύμφωνοι, όλοι είμαστε ανάξιοι. Τι κάνεις αφού είσαι ανάξιος? Δηλαδή δεν αρκεί να λέγεις είμαι ανάξιος, είμαι αμαρτωλός, είμαι ουτιδανός, εγώ... Προσθέστε λέξεις. Ωραία, αυτό είναι το ένα. Και δεν αγαπούν τον Χριστό, λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, το λέγει η Αγία Γραφή, το δίνω σε απόδοση στη Νέα Ελληνική για να γίνεται πιο απλά κατανοητό. Λέγει ο Κύριός μας ότι δεν με αγαπούν όσοι λέγουν Κύριε Κύριε, αλλά όσοι πράττουν τις εντολές μου. Άρα λοιπόν θα πρέπει να μπούμε σε μια διαδικασία να ξαναδούμε τα πράγματα. Και έτσι λοιπόν υπάρχουν αυτές οι δύο σχολές. Αυτή η αγαπολογία εκεί που επικρατεί στην Νότια Ελλάδα, εκεί στα Δωδεκάνησα, δόξα τω Θεώ, γίνεται μεγάλη πνευματική προσπάθεια και υπάρχει παραγωγή πνευματική η οποία είναι πραγματικά παράδειγμα προς μίμηση. Γενικότερα όμως εκεί στην Νότια Ελλάδα, υπάρχουν πολλοί και μάλιστα δεν θα το κρύψουμε και ιερείς συγκεκριμένοι, οι οποίοι βγαίνουν και ένεκα της αγάπης που ενδεχομένως θέλουν να διαγορεύουν δεξιά και αριστερά, ότι ο Θεός είναι αγάπη, μόνο αγάπη είναι ο Θεός, δεν είναι και δίκαιος κριτής. Γιατί δηλαδή μέσα στην Εκκλησία όλα επιτρέπονται? Γιατί στο όνομα της αγάπης όλα επιτρέπονται? Δεν επιτρέπονται όλα στο όνομα της αγάπης. Η αγιοπατηρική εμπειρία μας λέει ότι στο όνομα της αγάπης δεν επιτρέπονται όλα. Να σε σκοτώσω εγώ στο όνομα της αγάπης επιτρέπεται? Η αγάπη πρέπει, για να είναι αγάπη Χριστού, να έχει τι? Να έχει διάκριση. Διάκριση. Κατά άνθρωπον διάκριση. Και ο Άγιος Παΐσιος ο Εσνεπίδης, που ξέρω ότι πολύ μελετάτε και αγαπάτε, λέγει ότι η αγάπη είναι πάντοτε νυμφευμένη, παντρεμένη, με ποια αρετή, ξέρετε, με ποια, με την ταπείνωση. Όταν λοιπόν γι' αυτό είπα, ο ζήλος που δεν έχει επίγνωση έχει φιλαυτία. Όταν υπάρχει λοιπόν αγάπη παντρεμένη με την ταπείνωση, να το πω αλλιώς, όταν υπάρχει ταπείνωση παντρεμένη με την αγάπη, τότε είμαι σε καλό δρόμο, σε δρόμο φωτισμού, σε δρόμο σωτηρίας, ορθόπρακτο και ορθόδοξο. Λοιπόν, αυτές λοιπόν τις δύο τις σχολές πρέπει να τις ξαναδούμε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία. Με αυτές θα ξεκινήσω και με κάτι το οποίο έχει σημασία. Το κρατώ σαν έκπληξη στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω. Yeah.
Και εδώ είμαστε πάλι αγαπητοί τηλεθεατές, στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας ρωτάτε και απαντάμε. Πού μας ρωτάτε? Στο 2241-065-160. Ελπίζω να το λέγω σωστά, έτσι, 65-160. Να τηλεφωνείτε εκεί, να θέτετε το ερώτημά σας και με αυτήν την έτσι σχέση και επικοινωνία, έστω και μέσα από το τηλέφωνο που θέτετε το ερώτημα, μπαίνουμε σε μια διαδικασία διαδραστική, θα λέγαμε. Μια επικοινωνία διαδραστική. Υπάρχει ένας τομέας, ένας κλάδος στην Ορθόδοξη Θεολογία, στην Πανεπιστημιακή Θεολογία, που ονομάζεται Επικοινωνιακή Θεολογία. Τι είναι αυτό? Είναι η θεολογία που έρχεται και κομίζει την επικοινωνία, την επικοινωνία, τη διάδραση δηλαδή, και επιθυμεί να την μεταποιήσει σε κοινωνία, σε ένωση δηλαδή. Αυτή λοιπόν η επικοινωνία που εμείς πολλές φορές έχουμε δεξιά και αριστερά με άλλους ανθρώπους, ο Θεός να δώσει, αν είμεθα με τις κατάλληλες προϋποθέσεις, θα την κάνουμε κοινωνία ουσιαστική. Δηλαδή να μην λέγεις τον άλλον καλημέρα και να μην την νιώθεις, να είναι ξερή η καρδιά σου. Έχετε παρατηρήσει πολλές φορές αυτές οι ατελείωτες χειραψίες, οι φιλοφρονήσεις που λέγεις τώρα, μα για ποιον λόγο γίνονται όλα αυτά τα ψεύτικα πράγματα? Και υπάρχουν και λίγες λέξεις και περισσότερες, αλλά είναι πηγές, καθάριες, το νιώθεις ότι ο άλλος το λέγει από την καρδιά σου. Αυτό σημαίνει κοινωνία. Επανέρχομαι, είπα στο προηγούμενο μέρος, στο πρώτο μέρος της εκπομπής, για τις δύο σχολές, ατύπως σχολές, τα δύο ρεύματα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, δεν είναι κακό και δεν είναι και υπερβολή να το επισυνάψουμε και να το σημειώσουμε για ακόμη μία φορά. Συγγνώμη για όσους προσβάλλονται με αυτό που θα πω. Έχω την αίσθηση και την προσδοκία βέβαια ότι θα καταλάβετε ότι εν μέρει ενδεχομένως μπορεί να έχω και δίκιο. Είμεθα ακατήχητη, ούτε λίγο ούτε πολύ, όχι πολύ από εσάς, εξιδίων κρίνω. Είμεθα ακατήχητη, έλεγα παλαιότερα πόσο παρήγορο θα ήταν αν αδειάζαμε τα κατηχητικά σχολεία από τα μικρά παιδιά που έχουν την απλότητα και την έλλειψη πονηρίας και μπαίναμε σε αυτά τα σχολεία εμείς οι μεγαλύτεροι να διδαχθούμε τι πιστεύουμε. Δεν ξέρουμε αυτό που πιστεύουμε. Γι' αυτό πολλές φορές, και επειδή υπάρχει πολύ εγωισμός μέσα μας, δεν ακούμε και τους ποιμένες και τους πατέρες μας. Ανέφερα πριν το παράδειγμα του ξεματιάσματος. Πόσες, μα πόσες περιπτώσεις συνεχίζουν και γίνονται. Είναι μία κυρία, δεν θα πω την περιοχή, θα πω στην κεντρική Ελλάδα, η οποία έρθε σε επαφή μαζί μου. Αυτή τι κάνει? Διαβάζει το Φλιτζάνι. Έτυχε λοιπόν να ακούσει κάπου στο διαδίκτυο, δεν είναι μεγάλης ηλικίας, γύρω στα 55. Έτυχε λοιπόν να ακούσει μία από τις εκπομπές για το ξεμάτιασμα και για την καφεμαντία, ήλθε σε επαφή μαζί μου τηλεφωνική και μου είπε, κύριε Λυκούδη, είμαστε φίλοι τώρα αυτό το διάστημα, μου είπε, κύριε Λυκούδη, για μένα αυτό το οποίο κάνω μου αποδίδει κέρδος. Μετά από κάθε φλιτζάνι που διαβάζω παίρνω 5 ή 10 ευρώ, μου είχε πει. Και της λέγω, σταμάτα το τώρα και θα δεις ότι ο Άγιος Θεός αυτά τα φλιτζάνια που διαβάζεις και σου φέρνει αυτά τα χρήματα ο διάβολος, ο Άγιος Θεός από φιλότιμο που θα δείξεις για να σταματήσεις αμέσως αυτήν την ενέργειά σου, θα σου τα φέρει από αλλού τα χρήματα. Λοιπόν, πράγματι σταμάτησε άμεσα, πήγε σε πνευματικό, εξομολογήθηκε, σταμάτησε αυτήν την διαβολική μεταχείριση αυτών των ειδών, του καφέ, των φλιτζανιών και όλα αυτά που εκεί, των παραπλησίων. Αλλά ακούστε τώρα γιατί αναφέρω αυτό το παράδειγμα. Τα έβαλε όλα στο περιθώριο, δεν ξανασχολήθηκε με καφεμαντίες και με καφέδες. Δεν έχει ήσυχον ύπνο κανένα βράδυ. Δεν θα μπω στη διαδικασία γιατί, εάν παρατηρείτε και άλλες εκπομπές, κυρίως και τις νεανικές που αυτό το διάστημα συζητούμε για αιρετικά, αντιαιρετικά θέματα, θα καταλάβετε. Δεν έχει ήσυχο ύπνο, διότι ο διάβολος έχει αποκτήσει δικαιώματα τόσα χρόνια που διάβαζε το φλιτζάνι και έλεγε όλα αυτά που έλεγε. Λοιπόν, άρα λοιπόν είμεθα ακατήχητη. Πρέπει όμως να πάρουμε την απόφαση να σταματήσει κάποτε αυτό. Έχουμε μεταποιήσει την ορθόδοξη λατρεία μας
σε έναν χώρο όπου επικρατεί ο ατομισμός, δηλαδή εγώ να πάω, δεν με ενδιαφέρει τι θα κάνει ο άλλος, εγώ να πάω, υπάρχουν ενορίες εδώ στην Αθήνα και αυτό με λυπεί πολύ, που ακόμα και στο διάστημα αυτό της καραντίνας, κάποιοι ημέτεροι και ενδεχομένως προσοντούχοι στην καρδιά, δεν μπορώ να το εξηγήσω αλλιώς, τρυπώνουν μέσα, δεν ξέρω από πού τρυπώνουν, μέσα στη Θεία Λειτουργία. Και βλέπετε, απαγορεύεται η συμμετοχή τους εντός της Θείας Λειτουργίας, και όμως υπάρχουν κάποιοι εκλεκτοί εντός εισαγωγικών που κρυφίως παρακολουθούν και συμμετέχουν. Ξέρετε, εδώ δεν θα το σχολιάσω, αντιλαμβάνεστε ότι αυτό σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται, αφήστε τα πολιτιακά, τα μέτρα, εκκλησιαστικά δεν επιτρέπεται, θεολογικά, σωτηριολογικά. Γιατί δεν επιτρέπεται? Θα το πω με μία φράση του Αγίου Ιουστίνου του Πόποβιτς, αυτού του μεγάλου Σέρβου θεολόγου. Αν ο παράδεισος, λέγει ο Άγιος Ιουστίνος, δεν είναι ο χώρος όπου θα βρίσκομαι με τον αδελφό μου, δεν θέλω να πάω. Το καταλάβαμε αυτό και σταματάει εδώ η συζήτηση. Ούτε στον παράδεισο δεν θέλω να πάω χωρίς τον αδελφό μου. Λοιπόν, η σωτηρία λοιπόν των χριστιανών των Ορθοδόξων δεν είναι ατομικό εγχείρημα. Ασφαλώς και προϋποθέτει ατομικό αγώνα, αλλά λέω εν συνόλο. Δεν σημαίνει ότι σώζομαι εγώ, πάρτε φωτιά όλοι και καείτε, δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Και γι' αυτό και αν έχετε διαβάσει, μελετήσει, ακούσει, διδαχθεί στο παρελθόν, οι Άγιοι Αναχωρητές και οι Ερημίτες, αυτοί που δεν έχουν καμία, όχι οι κοινοβιάτες, αυτοί που είναι στα μοναστήρια, αυτοί που ζουν μόνοι, οι αναχωρητές, οι ασκητές, που δεν έχουν επαφή με κανέναν από τον περιβάλλοντα κόσμο, αυτοί, κατά τον μακαριστό γέροντα Μωυσή τον Αγιορείτη, που είχε γράψει η ερημία της πόλεως και η κοινωνία της ερήμου, ένα σύγγραμμα, αυτοί λοιπόν οι ασκητές και οι ερημίτες βιώνουν την απόλυτη κοινωνία. Να η κοινωνία που ανέφερα πριν της επικοινωνιακής θεολογίας. Αυτοί επικοινωνούν, παύλα κοινωνούν θεολογικά με όλον τον κόσμο. Πώς? Προσευχόμενοι. Και εμείς, ως έλεγε και εκεί η Δημουλά, ποτέ οι πολυκατοικίες μέσα στα μεγάλα αστικά κέντρα δεν ήσαν τόσο κολλημένες η μία με την άλλη και ταυτόχρονα τόσο αποξενωμένες οι καρδιές των ανθρώπων. Γιατί? Διότι καθένας είδε την σωτηρία ως μία ατομική υπόθεση. Λοιπόν, το επαναλαμβάνω, αυτό δεν υπάρχει στην Ορθοδοξία. Γι' αυτό λοιπόν όσοι από εσάς πηγαίνετε κρυφίως, δεν αναφέρομαι στα Δωδεκάνησα, εκεί κάνετε πνευματική καλλιέργεια μεγάλη. Αναφέρομαι τώρα γενικότερα στον λοιπόν ελλαδικό χώρο και όπου αυτό γίνεται. Γιατί πηγαίνετε κρυφίως στο ναό? Θα περιμένετε να πάτε μαζί με όλους τους άλλους. Αυτό σημαίνει σώμα μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας, αντιλαμβάνεστε. Δεν πηγαίνει ο καθένας ξεχωριστά. Δηλαδή δεν έχουμε ατομική προσπάθεια εδώ. Έχουμε εν συνόλο, ως σώμα Χριστού προσπάθεια, θα να σωθούμε όλοι κατά το δυνατόν με τον ατομικό αγώνα. Από εκεί και πέρα ο καθένας θα σωθεί ανάλογα με το πνευματικό του φιλότιμο και τον αγώνα που θα κάνει. Αλλά όμως όχι και ατομισμούς μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όχι και ατομισμούς. Και θέλω εδώ να επαναλάβω, επειδή αυτά τα λειτουργικά είναι θέματα που μας αγγίζουν και μας λίγο πολύ μας πονούν όλους, θέλω να έτσι να στυλιτεύσω και αυτήν πολλές φορές την αλειτούργητη συμπεριφορά και αγωγή που έχουμε εντός του ναού. Έλεγα παλαιότερα όπως ξέρετε υπήρχαν οι πυλωροί. Τι ήταν οι πυλωροί? Ήσαν κάποιοι άνθρωποι που βρίσκονταν έξωθεν του ναού, επιτετραμένοι για αυτό, δηλαδή ο ναός τους είχε αυτούς τους ανθρώπους, και τι έκαναν? Όταν πήγαινε κάποιος ο οποίος δεν ήταν χριστιανός αλλά ήταν προσήλυτος, όταν κάποιος εθνικός, δεν τον άφηνα να εισέλθει μέσα, αν ήταν εθνικός. Δηλαδή κάποιος ο οποίος δεν ήταν χριστιανός βαπτισμένος, δεν τον άφηνα να εισέλθει μέσα εις τον ναό. Και ένα διάστημα όσοι ήσαν προσήλυτοι επήγαιναν εις τον πρόναο και μετά από ένα διάστημα όπως γνωρίζετε έφευγαν. Δηλαδή υπήρχε λοιπόν ένας τρόπον την έλεγχος. Σήμερα αν υπήρχαν πυλωροί με πνευματικά κριτήρια, ποιος θα έμπαινε μέσα στους ναούς? Ποιος θα έμπαινε από εμάς? Ποιος θα έμπαινε? Διότι έχουμε μεταποιήσει την Ορθοδοξία και την πνευματικότητα σε μία μυστικιστική και μαγική κατάσταση. Αρκεί να πας σε ένα πρόσφορο
μία φορά το μήνα, δύο φορές το μήνα, δεν ξέρω κάθε πότε, αρκεί να ανάβεις το καντήλι στο σπίτι και να θυμιατίζεις αραιά και πού, αρκεί να κάνεις σταυρούς μικρούς μεγάλους, δεν ξέρω τι κάνεις, και τότε θεωρήσε ότι είσαι στο δρόμο του Θεού και είσαι εν δυνάμεις σωσμένος. Και αυτό σου δίδει το ελεύθερο και να κατακρίνεις και να συκοφαντείς και να διαβάλεις και να κλέβεις την ηρεμία και την ειρήνη της καρδιάς του άλλου. Πόσοι από εμάς γίναμε, χωρίς να το θέλω να πιστεύω, να το θέλουμε ακουσίως, όχι εκουσίως και αυτοθελήτως. Πόσοι γίναμε κλέπτες αυτής της ειρήνης της καρδιάς των άλλων με διάφορα λόγια που είπαμε για αυτούς. Και τους κάναμε και χάσαν την ησυχία της καρδιάς τους, το αντιλαμβάνεστε. Δεν μιλώ για υπολήψεις, αυτές τις έχουμε καταπατήσει. Αφήστε την υπόλοιψη, η υπόλοιψη κοσμικά δεν παίζει κανένα ρόλο. Σήμερα ο κόσμος σε ανεβάζει στα ύψη, αύριο σε κατεβάζει στα τάρταρα. Αφήστε την υπόλοιψη. Για την ειρήνη της καρδιάς ομιλώ, αυτό είναι πνευματική κατάσταση. Πόσους ανθρώπους τους κάναμε να χάσουν την ειρήνη της καρδιάς τους. Για ποιο λόγο? Επειδή κάνουμε μεγάλους σταυρούς και ανάβουμε καντήλια και θυμιατά και εκκλησιαζόμαστε? Και σε πόσους από εμάς ο εκκλησιασμός έγινε μία τόσο ρηχή συνήθεια, που λέμε «Α», και το λέμε με καμάρι. Εγώ τόσα χρόνια δεν έλειψα Κυριακή από την εκκλησία. Μα θα μου πείτε κακό είναι? Σαφέστατα και είναι καλό. Αλλά αν έχει γίνει συνήθεια, όπως είναι συνήθεια να φτιάχνω μια φορά τη βδομάδα ένα αγαπημένο φαγητό, τι κάνει, με σώζει αυτή η συνήθεια? Λέγουν οι Άγιοι Πατέρες, μα και μόνο, ακούστε έναν ωραίο λόγο του Αγίου Πορφυρίου, του Καυσοκαλυβίτου, μα και μόνο, λέγει ο Άγιος Πορφύριος, που εισέρχεσαι σε ένα αρωματοπωλείο και μόνο που εισέρχεσαι, ακόμα και αν δεν αγοράσεις κάτι, όλη αυτή η μυρωδιά που έχει, θα λέγαμε, ενσταλάξει ακόμα και στους τοίχους του αρωματοπωλείου, φεύγοντας θα μυρίζεις και εσύ άρωμα, ακόμα και αν μην αγοράσεις. Σύμφωνοι, αλλά εδώ όμως χρειάζεται να εργαστείς. Δεν είναι τα ντουβάρια, συγχωρέστε με για τη φράση μου, δεν εκπέμπουν λατρευτική δύναμη και πνευματική μαγεία για μπαίνοντας στο ναό να παίρνουμε δύναμη χωρίς να κάνουμε τίποτα και να φεύγουμε. Γι' αυτό και είπαμε και την άλλη φορά, δεν μπορούμε να μιλάμε για τα ρούχα που θα δίδουμε του ιερέα να τα θέσει κάτω από την Αγία Τράπεζα για να πάρουν χάρη και ευλογία. Και μετά θα τα φορέσω και τι θα γίνω? Ο Ρομπέν των Δασών θα γίνω. Τι θα γίνω μετά? Τι θα γίνω μετά? Τι είναι αυτό δηλαδή? Τι παίρνω, το μαγικό φίλτρο πάνω μου, παίρνω δύναμη και τρέχω μετά και γίνομαι πύραυλος? Τι θα γίνω μετά? Θέλει λοιπόν προσοχή. Θα τα ξαναδούμε αυτά τα θέματα. Είναι θέματα που έχουν να κάνουν με τον ορθόδοξο προσανατολισμό μας, με την ορθόδοξη κατήχηση. Γι' αυτό λοιπόν παρακαλώ την αγάπη όλων, όσοι μπορούμε. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι από εμάς να μην έχουμε καλή σχέση με τα γράμματα, για πολλούς λόγους. Δεν πειράζει, ας ακούμε αν δεν έχουμε όρεξη για διάβασμα ή δεν έχουμε καλή σχέση με το διάβασμα ή με τη γραφή ή δεν μας αρέσει ή δεν μάθαμε. Αλίμονο, η ψυχή μας να σωθεί, αφήστε τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν δεν μάθαμε να γράφουμε, να διαβάζουμε ή δεν μας αρέσει το διάβασμα, ξεκινάτε να ακούτε κηρύγματα και στο ναό, όταν θα γίνει αυτό επιτρεπτό η συμμετοχή μας και η ενεργό συμμετοχή μας εκεί, πρωτίστως εκεί, και δεύτερον ακούτε και από το θάρι, να το ευλογημένο το θάρι, αυτός ο τηλεοπτικός άμβωνας, να ακούτε λόγο Θεού. Και βέβαια να προσέχετε αυτές τις δύο σχολές που ανέφερα πριν, ούτε στα άκρα του ζηλωτισμού υπάρχει ορθοδοξία, ούτε στα άκρα της αγαπολογίας υπάρχει ορθοδοξία. Η μέση οδός, η πεπατημένη, η μέση οδός. Διότι στη μέση οδό υπάρχει ταπείνωση, αγαπητοί φίλοι. Στη μέση οδό υπάρχει διάκριση κατάνθρωπων, ανθρώπινη. Ανθρώπινη διάκριση. Τι σημαίνει ανθρώπινη διάκριση? Πήγαν κάποιοι εις τον Άγιο Νικόλαο, αυτό αναφέρεται και στον Άγιο Σπυρίδων, επίσκοπο Τριμηθούντος, αλλά και στον Άγιο Νικόλαο, επίσκοπο Μύρων της Λυκίας, εκεί εις την Ασία, εις την Μικράν Ασία. Επήγαν λοιπόν προσκεκλημένοι, φιλοξενούμενοι, και ο Άγιος, για να τιμήσει αυτή τη φιλοξενία, να τιμήσει το πρόσωπο που έβλεπε μπροστά του, είδες άνθρωπο εν Χριστώ, τον Χριστό σου είδες, για να τιμήσει αυτούς τους ανθρώπους και ενδεχομένως για να τους παρακινήσει σε έργα φιλάρετα, ο Άγιος ήξερε τι έκανε, δεν ήμασταν εμείς μπροστά,
ο Άγιος κατέλησε, ήταν η μέρα η Τετάρτη η Παρασκευή και κατέλησε αρτήσιμο φαγητό. Εάν ζούσαν τότε που ζούσαν, αλλά αν ήταν αυτοί οι σημερινοί τότε φανατισμένοι την εποχή εκείνη, θα τον έκαναν τον Άγιο Νικόλα, τον είχαν σταυρώσει. Εσύ μας κάνεις τον Άγιο και Τετάρτη τρως αρτήσιμο φαγητό, αντιλαμβάνεστε. Ενώ σε αυτό το σημείο ποια είναι η ορθόδοξη αντιμετώπιση, ποια είναι η ορθόδοξη. Και με αυτό θα κλείνω τη σημερινή εκπομπή. Ποια είναι η ορθόδοξη αντιμετώπιση, κατήχηση δεν κάνουμε στους εαυτούς μας, ποια είναι. Να μην σε νοιάζει τι κάνει ο άλλος, όχι από αδιαφορία, δεν το λέω εγώ από αδιαφορία, αλλά επειδή δεν έχεις χρόνο να ασχοληθείς με τον άλλο. Δεν μπορώ να ασχοληθώ με τον άλλο, δεν μπορώ να ασχοληθώ, δεν μου μένει χρόνος πνευματικός. Είναι τέτοια η κατάστασή μου πνευματική που αν μία φορά στη ζωή μου πάρω την απόφαση σοβαρά να σκύψω μέσα μου και να δω τον εαυτό μου, τότε τρομάζω τόσο πολύ που ομολογουμένως και ορισμένως δεν έχω χρόνο να ασχοληθώ με κανέναν άλλο. Και παρακαλώ προσέξτε πολύ και την κατάκριση, ας προσέξουμε πολύ και ας προσέξουμε και πάρα πολύ ένεκα της περίοδου αυτής και την ιεροκατάκριση. Και λέγω πάντοτε με παράπονο, ας αφήσουμε αυτό το τιμημένο ράσο μας, την ιεροσύνη και την αρχιεροσύνη να ησυχάσει, αδέλφια και πατέρες μου. Ας την αφήσουμε να ησυχάσει την τιμημένη ιεροσύνη. Από το πρωί ως το βράδυ την πιάνουμε στο στόμα μας. Και ο ένας παπάς έτσι και ο άλλος έτσι. Αφήστε να ησυχάσει το τιμημένο το ράσο. Έχουν τις οικογένειες οι πατέρες. Έχουν την ενορία. Έχουν τα θέματα διοίκησης. Έχουν τα θέματα, αντιλαμβάνεστε, ανοίγει η συζήτηση. Αφήστε τους να πάρουν μια ανάσα. Δεν μπορεί συνέχεια να είμαι θα ο ένας παπάς είναι έτσι, ο άλλος είναι έτσι. Ας είναι, ο Θεός βλέπει. Εκείνος ξέρει. Εσύ τι κρίνεις τον άλλον, αντιλαμβάνεστε. Ποιος σου έδωσε το δικαίωμα να κρίνεις τον άλλον, εσένα και εμένα, ποιος. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει την ώρα που κρίνεις τον άλλον, πηγαίνεις ενώπιον του Αγίου Θεού και του λέγεις σήκω από τον θρόνο σου, το δεσποτικό, εγώ θα καθίσω. Εσύ και εγώ που κρίνουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και φίλες, ας τα ξαναδούμε τα πράγματα. Υπόσχομαι αν ο Θεός δώσει και είμαι θα καλά και την επόμενη εβδομάδα, αυτήν την ημέρα που κάνουμε την εκπομπή μας ρωτάτε, απαντάμε, να συνεχίσουμε πέρα από τα δικά σας ερωτήματα, να συνεχίσουμε και να συζητήσουμε σχετικά με την κατήχηση τέτοια θέματα για να λάβουμε ορθόδοξη απάντηση. Και θέλω τώρα κλείνοντας, να στην ουσία να κάνω μία και πάλι αναμόχλευση της υπόσχεσης που έδωσα στην αρχή της εκπομπής, επειδή σας είπα στην προηγούμενη εκπομπή σας ψυχοπλάκωσα. Τώρα στο τέλος μην μου πείτε πάλι ότι ήταν ψυχοπλάκωμα η εκπομπή και σας είπα πάλι για τους και κοιμημένους και για τις ψυχές και για τα μνημόσυνα. Είπα λίγα στην αρχή. Θα μάθουμε να ζούμε με την αφορά των και κοιμημένων. Θα μάθουμε να ζούμε με τη μνήμη θανάτου. Το αντιλαμβάνεστε, θα μάθουμε να ζούμε. Να μας αξιώσει ο Θεός να μάθουμε να ζούμε με τη μνήμη του θανάτου. Να μας αξιώσει ο Άγιος Θεός. Εύχομαι λοιπόν αγαπητοί φίλοι και φίλες έως την επόμενη εβδομάδα που θα συναντηθούμε εδώ από την αγαπημένη το λέγω πάντοτε συχνότητα του Θάρη. Έως τότε εύχομαι να είστε όλοι καλά, να προσέχετε στους δρόμους και να ξεκινήσουμε κατήχηση στους εαυτούς μας με τρόπο ορθόπρακτο μέσα με πολύ σε αυτή την περίοδο που διανύουμε με πολύ ταπείνωση, με πολύ διάκριση ανθρώπινη και με πολύ αγάπη πάντοτε με διάκριση η οποία κατά τον Άγιο Παΐσιο τον Εσνεπίδη είναι νυμφευμένη, να το θυμόσαστε, με την ταπείνωση και η ταπείνωση είναι νυμφευμένη με την αγάπη. Αγαπητοί τηλεθεατές χαίρετε.